Με αφορμή το κύμα καύσωνα και την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών. Ο Ιατρικό Σύλλογο Δράμα και το Τμήμα Πολιτική Προστασία του Δήμου Δράμα εφιστούν την προσοχή σε ηλικιωμένου, εγγύου, παιδιά και ευπαθεί ομάδε, οι οποίε βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο από τι επερχόμενε μεταβολέ τη θερμοκρασία. Ζητούν δε από του πολίτε να ακολουθούν τα μέτρα προστασία. Ανοιχτό θα είναι για του δημότε κατά τι ημέρε του καύσωνα το ισόγειο του Δημαρχείου Δράμα, το οποίο κλιματίζεται από τι 9 το πρωί μέχρι τι 9 το βράδυ. Σε μια προσπάθειά της να ελέγξει και να τιμολογήσει το νερό που καταναλώνεται ανεξέλεγκτα σε διάφορους δημοτικούς χώρους της Δράμας, προχωράει η Δημοτική Επιχείρηση Ήδρευσης και Αποχέτευσης. Αποφάσισε να τοποθετήσει υδρόμετρα σε 200 περίπου σημεία της Δράμας όπου δεν υπήρχαν, προκειμένου να αποφευθεί η αλόγη στη σπατάλη του νερού. Μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας αργά το απόγευμα της Δευτέρας. Αποτύχει δεν τραυματίστηκε κάποιος περαστικός. Όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Σταμάτης Ρεμόντης, το συγκεκριμένο δέντρο θα κοπεί λόγω επικινδυνότητας με άδεια του δασαρχείου. Ξεκινά αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου το δωρεάν πρόγραμμα ελέγχου και μέτρηση σωστική πυκνότητας στη δράμα. Θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουνίου και έχει ως στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση οστεοπόρωσης σε φαινομενικά υγιείς γυναίκες άνω των 25 ετών. Μέχρι την 3η 25 Ιουνίου, οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα της αγροτικής εστίας μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ. Όπως ενημερώνει το ΚΕΠ του Δήμου Δράμας για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι να κλείνουν πρώτα ραντεβού. Ο Δημοδράμα υλοποιεί και φέτο το πρόγραμμα Αθλητισμό και Παιχνίδι διάρκεια από 17 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά σχολική ηλικία 7 έως 12 ετών και θα περιλαμβάνει δραστηριότητε στι εκπαιδευτικέ εγκαταστάσει του 15ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας και στο γήπεδο Κραχτίδη.